Υπουργό Απολύσεων χαρακτήρισε τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το μέλος της αγωνιστικής εισπύρωσης υγειονομικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Γιώργος Πρέτζας, κάνοντας λόγο για ανακρίβειες και ψεύδι αναφορικά με τον αριθμό του προσωπικού που εργάζεται στα δύο νοσοκομεία της πόλης. Αναφερόμενος στη συνάντηση των εργαζομένων με τον Υπουργό Υγείας, ο κ. Πρέτζας θέλησε να απαντήσει στα επιχειρήματα του κ. Γεωργιάδη για την μη παράταση των συμβάσεων 140 περίπου εργαζομένων στις τομείς της καθαριότητας, της σύτησης και της φύλαξης. Στη χθεσινή συνάντηση με τον Υπουργό Απολύσεων και Προβληματοποίησης Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, καταρχάς θέλουμε να επισημάνουμε το πλαίσιο στο οποίο έγινε η συνάντηση. Έβαλε όλους μαζί, υπηρεσιακά στελέχη και συνδικαλιστές, σε μία αίθουσα, έδιωξε τα κανάλια και ουσιαστικά αυτό που προσπάθησε να κάνει είναι να χτυφάρει πολιτικά και να δείξει στους υφισταμένους του πώς με αγριότητα και κινησμό σε προεκλογική περίοδο θα πρέπει να καταστήλεις κάθε ενδιασμό ηθικό που έχεις για να υπερασπιστεί την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο στοιχείο για το πλαίσιο είναι ότι η ΔΑΚΕ έλειπε από την υποδοχή την αγωνιστική του Υπουργού, αλλά είχαν φορέσει τα κουστούμια και είχαν πάει για να κόψουν κορδέλες. Και στη συνάντηση θα είναι κουβέντα. Στην ουσία των δηλώσεων. Δήλωσε 140 προεκλογικές απολύσεις συμβασιούχων καθαριότητας. Με το επιχείρημα ότι είναι ορισμένου χρόνου, ξέραν ότι θα φύγουν. Είναι μεγάλο ψέμα. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν, υπογράψαν συμβάσει ορισμένου χρόνου, περνώντας τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, επιλέχθηκαν 220 ανάμεσα σε 2.000 για να υπηρετήσουν, υποτίθεται, για εποχικές ανάγκες. Από τις εποχικές ανάγκες προκύπτει το ορισμένο χρόνο. Και όμως, όταν ήρθαν στο νοσοκομείο πριν από 5 χρόνια, ήταν οι μόνοι υπάλληλοι στα πόστα αυτά. Άρα, οι ανάγκες που κάλυπταν ήταν πάγιες και διαρκές. Άρα, ούτε η επίκληση του άρθρου 103 που διατηρήσανε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Λύση το 2019, παρά την αντίθετη γνώμη συνδικαλιστικών οργανώσεων και του ΚΚΕ, γιατί εδώ δεν μιλάμε για συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Μιλάμε για συμβάσεις που καλύπτουν πραγματικές μόνιμες ανάγκες. Άρα ο μόνος απαταιώνας ήταν το κράτος. Και δεν θέλουν να λάβουν τις ευθύνες για να καλύψουν αυτή τους την απαταιωνιά. Ο κύριος Πρέτζας μάλιστα χαρακτήρισε τεράστιο και ανήθικο ψέμα την αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη πως τα δύο νοσοκομεία της πόλης έχουν μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού σε σχέση με το 2019. Μιλάμε για τεράστιο ανήθικο ψέμα. Πέρα από το γεγονός ότι έχουμε οριακά τον ίδιο αριθμό στα δύο νοσοκομεία. Στο ιατρικό προσωπικό μιλάμε για συμβασιούχους οι οποίοι αντικατέστησαν εμπειρούς μόνιμους συναδέλφους. Δεύτερο, το γεγονός ότι έχουμε λιγότερο προσωπικό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αποδεικνύεται ότι οι δύο χειρουργικές αίθουσες που ήταν ανοιχτές το 2019 μέχρι το 2024 δεν άνοιξαν ποτέ και φτιάχτηκε και η λίστα χειρουργείων. Στην τεχνική υπηρεσία πλέον υπάρχουν σχεδόν μόνο εργολαβικοί εργαζόμενοι με αποτέλεσμα η τεχνική υπηρεσία να μην μπορεί να κάνει προληπτικούς τεχνικούς ελέγχους, αλλά μόνο αποκαταστάσεις βλαβών. Στη δε διοικητική υπηρεσία δεν υπάρχουν πλέον μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι να καλύψουν τις ανάγκες. Είναι από το πρόγραμμα του ΑΕΔ ή των 4.000 ή 5.567. Ακόμα όμως, και αν ο οργανισμός του 2012 καλυπτόταν για τις ανάγκες του τετάρτου κτηρίου και των καινούριων λειτουργιών, PET-CT, Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ΜΕΛ, θα χρειαζόταν 400 επιπλέον εργαζόμενα. Ο κύριος Πρέτζας αναφέρθηκε και στο ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, σημειώνοντας πως το φυσικό αντικείμενο του έργου περικόπηκε με επιλογή της κυβέρνησης, αφήνοντας εκτός ένα σημαντικό τμήμα του που αφορά το παιδιατρικό ΤΕΠ αλλά και τη βραχία νοσηλεία παιδιών. Όσον αφορά τις δηλώσεις του Υπουργού Ψεύδους ότι στα ΤΕΠ γίνονται γιγαντιαία έργα, συγγνώμη να σταθούμε λίγο στη λογική. Ένα έργο που η προμελέτη το έδινε για 22 εκατομμύρια. Μειώθηκε στα 12, κουτσουρεύτηκε στα 4,2 και τελικά θα γίνει μια καρικατούρα ΤΕΠ η οποία θα εκτοπίζει και το παιδιατρικό ΤΕΠ και τη βραχία νοσηλεία παιδιών, κρατώντας την παιδιατρική φροντίδα στην Ήπειρο υποβαθμισμένη στα τάρταρα. Άρα, ποια γιγαντιά έργα. Τις ενεργειακές αναβαθμίσεις για να οικονομήσουν κάποιοι όμιλοι που κάνουν αυτές τις δουλειές. Γιατί από το 1,5 δις που δίνεται το Ταμείο Ανάκαμψης για την Υγεία, δεν δίνεται ούτε 1 ευρώ για προσλήψη προσωπικού, αλλά δεν μπόρεσαν να εκταμιεύσουν και εκείνα τα χρήματα για να μπορούσαν να φτιάξουν ένα ολοκληρωμένο μη επικίνδυνο ΤΕΠ. Και αμφιβάλλουμε, επειδή μπήκε μπροστά και το ζήτημα νομοθετικής ρύθμισης για την αλλαγή των όρων δόμησης, αν θα το εντάξουν και θα προλάβουν να το ολοκληρώσουν μέχρι το 25. Τέλος, ο κύριος Πρέτζας χαρακτήρισε κοινικές πολιτικές αλήθειες, αφενός πως η υπουργική απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία εναπόκειται στη Βούληση Γιατρών και Διοικήσεων χωρίς καμία κρατική προστασία για τους ασθενείς
Και αφετέρου πως βρισκόμαστε υπό μνημονιακή επιτροπία, η οποία σημαίνει περιορισμούς μόνο για τους εργαζόμενους, όπως τόνισε ο κύριος Πρέτζας. Διοικητές σε συνεννόηση με τους διευθυντές γιατρούς μπορούν να χρέουν ελεύθερα ασθενείς και θα έχουν κίνητρο θετικής αξιολόγησης από αυτό, γιατί θα φέρουν έσοδα στο νοσοκομείο. Εκεί όμως που έδωσε ρεσιτάλ ήταν όταν στην αρχική του τοποθέτηση μίλησε ότι είμαστε υπό μνημονιακή επιτροπία και θα είμαστε μέχρι να ξεχρεώσουμε το χρέος. Άρα και δεν βγήκαμε τα μνημόνια. Εδώ υπάρχει πάντα με το ψέμα και μία, με την κοινική πολιτική αλήθεια και μία ανακρίβεια. Αυτή η επιτροπή ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους, που πρέπει να ανέχονται μετά από 10 χρόνια κρίσης, 6 ώρες, 6ήμερη εργασία, 13 ώρα, μία ένταξη στα ΒΑΕ, δημοσιονομικές αντοχές. Για τους επενδυτές, οι οποίοι ξεκοκαλίζουν δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Και επειδή υπόθηκαν μπροστά σε συνδικαλιστές της ΔΡΑΚΕ, οι οποίοι ελέγχουν το σύλλογο που δεν με κουβέντα, υπόθηκαν μπροστά σε στελέχη της Περιφερειακής Αρχής Υγειονομικούς, την κυρία Τσιάρα, την κυρία Νάκου. Ένα μήνα πριν επικυρώσαμε την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για μετατροπή των συμβασιούχων ΣΟΚ σε αορίστου χρόνου. Καταπατήσαν και την ίδια τους την απόφαση αυτή. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό πλέον και είναι τόσο οφθαλμοφανές, γιατί όταν λέγονται με γενικό τρόπο τα πράγματα, να βγουν πολιτικά συμπεράσματα. Πρέπει να τους ξεφορτωθούμε. Πρέπει να φάνε τέτοιο μαύρισμα σε κάθε εκλογική διαδικασία, αλλά δεν είναι αυτό το κύριο. Το κύριο είναι για να μπορέσει να φορτώσει κανείς ανάστημα αγωνιστικό, γιατί μόνο αν σηκωθείς όρθιος, τότε τα πράγματα σου φαίνονται μικρότερα και δεν σου φαίνονται ανίκητα.